Προσπάθεια να λειτουργήσουν νόμιμα οι παιδικές χαρές στα όρια του Δήμου Ορεστιάδας καταβάλλεται από την τεχνική υπηρεσία. 110 ήταν οι χώροι που χρησιμοποιούνταν ως παιδικές χαρές, χωρίς ωστόσο να έχουν την πιστοποίηση και καταλληλότητα τόσο του χώρου, όσο και κυρίως των παιχνιδιών που υπήρχαν σε αυτές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο Γαλλικρατικό Δήμο Ορεστιάδος υπήρχαν περίπου 110 χώροι που λειτουργούσαν ως παιδικές χαρές. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρέπει αυτοί οι χώροι να πιστοποιηθούν, να έχουν όλα τα παιχνίδια το πιστοποιητικό καταλληλότητας, να υπάρχουν τα δάπεδα ασφαλείας, περίφραξη, υδροδότηση, ηλεκτροφωτισμός και ό,τι άλλο προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Από αυτές τις 110 περίπου παιδικές χαρές, μόνο οι δύο, αυτές που βρίσκονται στο Άρσος Ανδριανοπόλεως, έχουν άδεια λειτουργίας, γιατί είναι σύμφωνα με τους κανόνες που επιτάσσει η νομοθεσία. Η καταγραφή των παιδικών χαρών και ο ενδελεχής έλεγχος της καταλληλότητάς τους θα δείξει ποιες από αυτές μπορούν να λειτουργήσουν, ποιες απαιτούν παρεμβάσεις ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις με ζητούμενο πάντα την ασφάλεια των παιδιών και ποιες θα κλείσουν, όπως τόνισε ο κ. Περιστεράκης. Στόχος μας είναι να πιστοποιήσουμε τόσες παιδικές χαρές, έτσι ώστε να μην μείνει κανένας οικισμός χωρίς παιδική χαρά σε όλα τα όρια του Καλλικρατικού Δήμου.